Μια βραδιά με μουσική και τραγούδια από προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και πιο σύγχρονα, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το βράδυ της Δευτέρας όσοι βρεθούν στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζαντζάκης του Ηρακλείου, στη συναυλία με τη σφραγίδα του ομίλου της Κρήτη TV και τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως ο Γιώργος Χιντυράκης, ο Μάνος Παπαδάκης, ο Γιάννης Κασοτάκης και η Βάλια Ειρηναίου, που βρίσκονται στις τελευταίες τους πρόβες. Ποτέ δεν κάνει η Κρήτη TV συναυλίες με εισιτήριο. Τις κάνει να έρθουν όλοι. Και έχει και σύγχρονο ήχο, έχω την αίσθηση. Αυτό είναι το πάντρεμα της βραδιάς, ε? Έχει και δυναμισμό και όρεξη και κέφι. Και πραγματικά είναι μια βραδιά που όλοι όσοι συμμετέχουμε, συμμετέχουμε για χάρη του Γιώργου του Χιντυράκη που αγαπάμε και μας έχει στηρίξει και τον στηρίζουμε. Γνωστά και αγαπημένα, τραγούδια που ταξιδεύουν σε άλλες εποχές, τραγούδια με ένταση και μνήμες. Συγκαταλέγονται ανάμεσα στα τραγούδια που θα κρατήσουν συντροφιά στο κοινό, που θα έχει ελεύθερη είσοδο στις 9 ακριβώς που ξεκινάει το βράδυ της Δευτέρας η συναυλία. Είναι τραγούδια για όλες τις ηλικίες. Για όλες τις ηλικίες. Από την, ξέρω εγώ, τραγούδια πριν από 30 χρόνια μέχρι και τραγούδια που κυκλοφόρησαν πριν από μια εβδομάδα. Θα θέλαμε ο κόσμος να περάσει καλά, να τραγουδήσει μαζί μας. Mm-hmm. Απευθυνόμαστε και στους μικρούς και στους μεγάλους, γι' αυτό έχουμε τραγούδια και της τωρινής εποχής και της τότε εποχής. Θα θέλαμε να περάσουμε όμορφα, όλοι μαζί, να γίνουμε μια παρέα. Και να φύγουν όλοι με πιο ελαφριά την καρδιά τους από αυτή τη βραδιά. Αυτό νομίζω πρέπει να μείνει. Να αγαπημένοι και μεταξύ τους και με τον εαυτό τους και όλοι μας με ένα χαμόγελο και μια αισιοδοξία. Οι καλλιτέχνες της βραδιάς μαζί με τους μουσικούς κάλεσαν τους λάτρεις της μουσικής να συμμετέχουν, εξηγώντας ότι κάθε βραδιά που έχει στο κέντρο της τη μουσική δεν μπορεί παρά να στοχεύει στο να κλείνει με την ελπίδα της επανάληψης αλλά και της καλής διάθεσης, που μόνο τραγούδια αγαπημένα και με βαρύ συναισθηματικό φορτίο μπορούν να δημιουργήσουν. Φύσαν αγέροι.